Μείωση φόρων ή αύξηση κοινωνικών δαπανών. Οι Νορβηγοί ψήφισαν το πρώτο, δίνοντας τη νίκη στο συντηρητικό κόμμα της Έρνα Σόλμπεργκ. Η πρωθυπουργός της Νορβηγίας, που πολλοί σχολιάζουν ότι μοιάζει σε στυλ και πολιτική με την Άγγελα Μέρκελ, κέρδισε την εκλογική μάχη με την υπόσχεση για μείωση φόρων και μεταρρυθμίσεις για να ενισχυθεί η ανάπτυξη. Το μήνυμα των ψηφοφόρων ζεσταίνει τις καρδιές μας. Έχουμε αποδείξει ότι εκπληρώνουμε τις υποσχέσεις μας. Είχαμε το σθένος να στηρίξουμε πολιτικές που βλέπουν μπροστά. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, γιατί είναι απαραίτητες αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ευημερία. Απογοήτευση στο στρατόπεδο των εργατικών που κυριαρχούσαν στο πολιτικό σκηνικό της Νορβηγίας επί σχεδόν έναν αιώνα. Η πρόταση για αύξηση της φορολογίας προκειμένου να αυξηθούν οι κοινωνικές δαπάνες σε τομείς όπως η υγεία και η παιδεία δεν έπεισε τους Νορβηγούς. Η κεντροδεξιά συμμαχία αναμένεται να συγκεντρώσει 89 έδρες στο κοινοβούλιο, διαμορφώνοντας έτσι ισχνή πλειοψηφία στο σύνολο των 169 έδρων.